Για να δούμε τα μέτρα τώρα, Κωστή, εδώ, για την ενεργειακή κρίση. Τι εξετάζεται? Καταρχήν, λοιπόν, για τους λογαριασμούς ρεύματος, να δοθεί μεγαλύτερη επιδότηση. Είχαμε στην αρχή 9 ευρώ το μήνα, 18, αυξήθηκε στα 39 και η πληροφορία λέει ότι μπορεί να φτάσει και στα 50 για τον, ή και για το Δεκέμβριο ακόμα, ή από ότι, θα εξαρτηθεί με την πορεία πώς θα κλείσει αυτός ο μήνας στην χονδρική. Επιπλέον, άλλη σκέψη για την επιστροφή ή μείωση ειδικών φόρων κατανάλωσης. Ήδη αυτό έχει συμβεί στην περίπτωση 200.000 αγροτών. Μένει να φανεί αν θα χρειαστεί να εξελιχθεί και να ισχύσει και για άλλους. Φυσικό αέριο. Εδώ είναι αυτό που αναγγέλει και ο Πρωθυπουργός. Η έκπτωση διπλασιάζεται. 30% αντί για 15% έκπτωση στις χρεώσεις στην διανομή του φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ. Για όλους τους καταναλωτές. Ναι. Επιπλέον, αναβολή της αποπληρωμής των επιστρεπτέων προκαταβολών για τις επιχειρήσεις που έπρεπε από τώρα, από τον Ιανουάριο, να ξοφλούν, να αρχίσουν σταδιακά να επιστρέφουν την επιστρεπτέα προκαταβολή, να πάρει παράταση αναβολή και παράταση στη δυνατότητα εξαργύρωσης του κουπονιού, ας το πούμε, από το πρόγραμμα παγιών δαπανών για τις επιχειρήσεις. Κανονικά δηλαδή το 2021 τελείωνε, να μπορούν να ξοφλούν φόρους και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μέσα στο 2022.